Οι προμήθειες για το τραπέζι των Χριστουγέννων ξεκίνησαν. Αυτά έχουν ψωνιστεί. Τι πήρατε δηλαδή? Κότες. Δύο κοτούλες να φάμε. Στα κρεοπολία η κίνηση ήταν αυξημένη. Οι καταναλωτές επιμένουν παραδοσιακά, αγοράζοντας γαλοπούλα, η οποία φέτος πωλείται γύρω στα 7 ευρώ το κιλό. Από πέρυσι γαλοπούλα φέτος την έχουμε 6,90. Καλές τιμές. Αγριογούρνο 10 ευρώ. Κοτούλες χωριάτικες από το καλέ της 4,90, είναι μια χαρά οι τιμές. Σήμερα έχει αρχίσει, έχει ξεκινήσει δουλειά, παραγγελίες πολλές, ο κόσμος έχει αρχίσει, πληρωθήκανε σήμερα από τις τράπεζες, έχουν ξεκινήσει να γίνεται μια ροή του κόσμου και όσο πάμε ανεβαίνουμε. Φθηνότερα θα κοστίσει το γεύμα των Χριστουγέννων σε όσους αγοράσουν κότα για να ετοιμάσουν την παραδοσιακή σούπα. Χριστούγεννα, ένα κοτοπλάκι, τίποτα άλλο. Με τι, δεν υπάρχει. Πάρε και τα δώρα, πάω, κόβομαι από εδώ, κόβομαι από εκεί. Αυτή είναι τα αφεντικά μας. Μεγάλα αφεντικά. Οι καταναλωτές πάντως προχωρούν σε έρευνα αγοράς προκειμένου να διαπιστώσουν πού είναι το φθηνότερο κρέας. Το τελευταίο διάστημα παρατηρήθηκε αύξηση στην τιμή του αρνίσου κρέατος, όπως λένε. Εδώ που ήρθα τώρα που ρώτησε για το κατσίκι, εντάξει το έχει. Πόσο έχει? Και το αρνί, 8,90. Άλλοι πουλάνε 11. Το αρνί 7,5 πρέπει να το έχει. Δεν ξέρω, δεν το ρωτήσω. Πάντως εκεί γύρω έρχεται το αργή. Άλλοι όμως πουλάνε άλλες τιμές. Όπου βρει, όπου σε βρουν. Καταλάβατε. Εσείς κάνετε έρευνα δηλαδή και όπου... Τώρα όπως περνάγα ρώτησα να δω πόσο το έχει και μου λέει 8,90. Ο ένας άλλος το έχει 10,80. Πολύ καλές τιμές, είναι ντόπια τα αργία, θα ψωνίσουμε. Μας λένε ότι άφησαν την τιμή του αρνιού. Τίποτα, τίποτα. Πουλάμε φθηνότερα για τα πέρσι. Δεν υπάρχει τίποτα ακριβότερο. Το κρέας είναι σε καλές τιμές για να τις φάει ο λόγος του κόσμου. Η γιορτή των Χριστουγέννων είναι, ψωνίζει ο κόσμος όλα τα είδη. Δηλαδή από γαλοπούλα, χοιρινό, μουσχάρι, αρνί, κατσίκι. Ψωνίζει σχεδόν όλα τα κρέατα από λίγο. Στα κρεοπολία έχουν γίνει και αρκετές παραγγελίες και οι καταναλωτές θα παραλάβουν τα κρέατά τους στην παραμονή των Χριστουγέννων.